Βασανιστικές είναι οι ώρες για τους κριτικούς που ζουν στο Ισραήλ. Από το πρωινό του Σαββάτου, 6.30 ώρα, ήρθαν να χτυπάνε οι σιρήνες εδώ στο Ισραήλ. Σε όλες τις περιοχές, έπεσαν πολλές ρουκέτες. Μπήκαμε όλοι μέσα στα καταφύγια. Είμαστε κάθε μέρα μέσα στο σπίτι. Δεν βγαίνουμε έξω. Δεν κυκλοφορεί η ψυχή έξω. Μόνο αυτοκίνητα τζιπ του στρατού, της αστυνομίας περιπολικά. Μόνο αυτά θα δεις να κυκλοφορούν έξω. Μας έχουν πει όταν νυχτώνει να μην κυκλοφορούμε άσκοπα, δηλαδή και σούπερ μάρκετ και φαρμακεία είναι μέχρι τις 6 ώρα. Έχοντας την ατυχία να ζουν κοντά στη ζώνη του πυρός, βιώνουν την κόλαση του πολέμου καθημερινά. Χθες έπεσε εδώ κοντά μας, 2 τετράγωνα δίπλα μας, μια ρουκέτα. 200 μέτρα το σπίτι μου έπεσε μια ρουκέτα. Πάλι καλά που έχουμε το σιδερένιο θόλο που λένε, το Iron Dome. Mm-hmm. Και αναχαιτίζει ένα μεγάλο ποσοστό των ρουκετών μας. Συζητούσαμε λίγο το τι γίνεται με τα καταφύγια. Δώσε μας την εικόνα. Αν δεν έχεις στα σχέδιά σου για να χτίσεις ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα, μια πολυκατοικία, χωρίς το κάθε διαμέρισμα να έχει ένα δωμάτιο πολέμου, όπως το λένε εδώ, war room, που έχει, δηλαδή η τύχη του είναι να φανταστείτε 60 σαντιμέτρα πετών, σκυρόδεμα, και περιέχει το δωμάτιο ειδικά φίλτρα για σε περίπτωση χημικού πολέμου. Οι πόρτες είναι μεταλλικές, σιδερένιες, με μεγάλη ασφάλεια, δηλαδή δεν περνάει τίποτα από εκεί πέρα. Αν δεν έχεις αυτό το σχεδιασμό για το σπίτι το οποίο θες να χτίσεις οπουδήποτε στο Ισραήλ, δεν σε αφήνει η κυβέρνηση να το χτίσεις. Στον περίγυρο το δικό σας υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χαθεί, αγνοούνται, είναι τραυματισμένοι? Ναι, αγνοούνται άνθρωποι, πολύ γνωστοί μου από μαγαζιά που δουλεύω, και έρχονται τα παιδιά που έχουν χαθεί και τα έχουν βρει ακόμα. Είναι και τους έχουν απαγάγει όσο από εκεί, mm-hmm. από τη Χάμας τους έχουν απαγάγει. Υπομονή κάνουμε, τίποτα άλλο. Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ έχει δώσει οδηγίες και ήδη ετοιμάζουν βαλίτσες για να επιστρέψουν στην πατρίδα. Ωστόσο, η αγωνία για το τι περιμένει τους ίδιους και τους ανθρώπους με τους οποίους έχτισαν τη ζωή τους τα τελευταία χρόνια κορυφώνεται ώρα με την ώρα. Μας τηλεφώνησαν από την πρεσβεία, την ελληνική πρεσβεία, ότι πρέπει να φύγουμε. Το πώς θα γίνει, σας έχει ανακοινωθεί? Μέσω Αθηνών. Πάμε Αθήνα και μετά από Αθήνα θα βρούμε εισιτήρια να κατέβουμε Κρήτη. Θέλω να γυρίσω, αλλά θέλω να πάρω μαζί και τη μισθή μου, uh-huh. την τροφό μου. Αλλά δυστυχώς υπάρχει ένα πρόβλημα με τη μητέρα της, είναι κατάκητη. Δεν βλέπει καθόλου. Μας είναι πάρα πολύ δύσκολο δηλαδή να τη μεταφέρουμε. Και μπορεί στο Ισραήλ να επικρατεί ο θυμός και η αγωνία. Ωστόσο, όλοι ξέρουν πως ο πόλεμος είναι συμφορά για όποιον με τον ένα ή τον άλλο τρόπο βρίσκεται ανάμεσα στα πυρά. Όλος ο κόσμος εδώ πέρα είναι εισαγωγικά τσακισμένος με τις μυστικές υπηρεσίες εδώ του Ισραήλ. Το ότι δεν πήραν χαμπάρι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Mm-hmm. Με βάση όσα έχουν γίνει τώρα μέχρι στιγμής, το πώς μπήκανε, το πώς ρίξανε τους φράχτες, το πώς άτομα σκοτώθηκαν, πήγανε στο πάρτι αυτό στο μουσικό φεστιβάλ και σκοτώσαν τόσα νέα άτομα. Είναι πάρα πολύ τσατισμένος ο κόσμος και το μόνο που ακούτε είναι να ισοπεδωθεί η Γάζα. Να σας πω, κατά τη γνώμη μου και εμένα δεν είναι αυτή η λύση, δηλαδή ο απλός κόσμος εκεί δεν φταίει τίποτα. Το αίμα στο αίμα δεν είναι λύση, ναι. Αυτό ακριβώς. Και είναι η οργάνωση αυτή, να μην λέμε τα ονόματα, η οποία καθορίζει την τύχη των απλών ανθρώπων εκεί.